Δικό σας παιδί είναι αυτή η εικόνα. Το ότι μπήκαν οι μαθητές στα πανεπιστήμια με ένα και δύο με λευκή κόλλα είναι το αποτέλεσμα των δικών σας επιλογών. Δεν μπορείτε να τα φορτώνετε στο ΚΚΕ. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε ότι το Λύκειο δεν μπορεί να είναι εξεταστήριο εισόδου στα πανεπιστήμια. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και έρχεστε εν μέσω πανδημίας να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν τώρα οι μαθητές της Τρίτης, για παράδειγμα, Λυκείου. Τα έχετε λύσει όλα τα ζητήματα. Εδώ δεν μπορούν να συνδεθούν, να κάνουν μαθήματα. Και εσείς έρχεται τώρα εν μέσω πανδημίας να τους αλλάξετε 6 μήνες πριν και λιγότερο τον τρόπο εισαγωγής, δημιουργώντας νέα προβλήματα, νέα άγχη στα παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε από όλα αυτά που σας είπαμε? Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερον, κοιτάξτε, σας είπαμε και πριν, όχι μόνο η επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά πολύ περισσότερο, είναι άμεση συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Αλλά αυτά τα οποία κάνετε εσείς είναι να παράγετε μηχανισμούς πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Δεν μου λέτε, θα αναβαθμιστεί η θέση των αποφύτων αυτών σε μια αγορά εργασίας όπου κυριαρχεί ο εργασιακός μεσαίωνας, οι συμβάσεις μίας μέρας, οι συμβάσεις ελάχιστων ωρών, με μισθούς και με μεροκάματα τα οποία είναι εξευτελιστικά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής αναβαθμίζονται αυτά τα παιδιά όταν κυνηγάνε πιστωτικές μονάδες και δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, με βάση το δίπλωμα ή το πτυχίο το οποίο πάνε από τα πανεπιστήμια. Αυτά είναι τα προβλήματα και θα συζητήσουμε βέβαια πολύ πιο εκτενώς και στην παρέμβαση την οποία θα κάνουμε.